Το που έχετε υποσχεθεί, όπως ισχυρίζεται η Τουρκία, να τους επιστρέψετε και δεν εκδίδονται και δεν επιστρέφονται. Βάζει όλα τα θέματα εν πάση περιπτώσει. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό. Μίλησε για αμοιβαιότητα. Ναι, ας τα βάλουμε όμως σε μια σειρά. Κύριε Τζανακόπουλε, υπήρξε περιστατικό υποστολής ή αφαίρεση σημαίας σε ένα από αυτά τα νησιά? Κοιτάξτε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ήδη από προχθές, στην επίσημη ενημέρωση, έχουμε με σαφήνεια πει ότι δεν επιβεβαιώνεται το συγκεκριμένο περιστατικό. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το. Δεν επιβεβαιώνεται ή δεν έγινε? Δεν επιβεβαιώνεται. Εφόσον δεν επιβεβαιώνεται και εφόσον δεν υπήρξε οποιαδήποτε. Δεν υπάρχει γνώση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, το οποίο πιστέψτε με έχει τα μέσα. Ελέγχει, για να ελέγχει αυτές τις καταστάσεις. Και εφόσον έχει διαψευστεί και από το ΓΕΘΑ, το περιστατικό δεν έχει συμβεί. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Τουρκία μπορεί να προκαλεί όσο θέλει, μπορεί να απειλεί όσο θέλει, μπορεί να παραλογίζεται όσο θέλει. Το δεδομένο είναι ότι τετελεσμένα στο Αιγαίο υπάρχουν. Τα σύνορα του Αιγαίου δεν αμφισβητούνται. Η κυριαρχία τους είναι σαφής και προκύπτει από τις διεθνείς συνθήκες που καλώς ή κακώς η Τουρκία πρέπει να αποδεχθεί ότι τις έχει υπογράψει. Και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο για την Τουρκία, θα ήταν προτιμότερο για την σταθερότητα στην περιοχή, θα ήταν προτιμότερο για την ασφάλεια όλων να προχωρήσει μια αποκλιμάκωση. Ούτως ή άλλως αυτή η πολιτική των διαρκών προκλήσεων, της διαρκούς επιθετικότητας, της όξυνσης, της κλιμάκωσης, δεν την έχει βοηθήσει. Θα το πούμε τώρα εκεί, δεν την έχει βοηθήσει. Να γυρίσουμε λίγο πίσω, σας παρακαλώ, στο περιστατικό αυτό με τα τρία παιδιά. Αυτό πρώτα απ' όλα καλώς ή κακώς έγινε, κατά τη γνώμη σας? Νομίζω ότι το σύνολο του πολιτικού συστήματος συμφωνεί και εσείς συμφωνείτε ότι η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται πρωτοβουλιακά και από ιδιώτες. Η εξωτερική πολιτική πρέπει να ασκείται από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας με τον τρόπο τον οποίο καθορίζει κάθε φορά η κυβέρνηση, το ελληνικό κοινοβούλιο. Σωστά, αλλά ξέρετε τι λέγεται τώρα σε επίπεδο κοινωνίας. Σου λέει ο άλλος, δεν παραβάλλουμε μια σημαία στο σπίτι μας, αδερφέ. Ναι. Το σπίτι μας είναι εδώ, δεν είναι, ξέρετε, πάνω στα σύνορα να πει κανείς ότι το οποίο το διαλέγει. Είμαστε μέσα στα νησιά μας, μέσα στο Αιγαίο. Καταλαβαίνω αυτό το που λέω. Λέω ότι πώς το εισπράττει ο κόσμος τώρα. Ωστόσο, από την άλλη μεριά πρέπει να κατανοήσουμε ότι η σημαία σε μια τέτοια περιοχή αποτελεί πράξη εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι απλώς ότι σηκώνω μια σημαία στο σπίτι μου. Γι' αυτό λοιπόν και με δεδομένη την κατάσταση η οποία επικρατεί στο Αιγαίο επί πάνω από 30-40 χρόνια τώρα, καλό είναι να αποφεύγονται τέτοιου τύπου ενέργειες, διότι μπορεί να δημιουργηθεί εξαιτίας και του γεγονότος ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια κατάσταση έντασης, να δημιουργηθούν περιστατικά τα οποία σε στο καμία περίπτωση τώρα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα εκεί. Απολύτως ξεκάθαρα. Δηλαδή το λιμενικό είναι εκεί και ελέγχει. Ξεκάθαρα. Μπορεί να πάει κανείς σήμερα το πρωί πάνω στα νησιά αυτά, αν θέλει. Τώρα επιχειρησιακά να σας πω, δεν το γνωρίζω αυτό. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ξέρω είναι ότι το ελληνικό λιμενικό ελέγχει πλήρως την κατάσταση εκεί. Όμως εγώ θέλω να επιστρέψω. Εγώ θέλω να επιστρέψω. Εκεί που υπήρχαν σημαίες, βεβαίως υπάρχουν σημαίες. Λοιπόν, εγώ θέλω να επιστρέψω στην πολιτική ουσία του πράγματος, στην ουσία της εξωτερικής πολιτικής και να σας πω ότι. Τι κινήσεις κάνει η κυβέρνηση μας ενδιαφέρει, κύριε Υπουργέ? Διότι εδώ λένε οι Τούρκοι αυτά που λένε, λένε τις αφαιρότητες που λένε κάθε μέρα. Εμείς τι κάνουμε? Η Τουρκία πρέπει να κατανοήσει ότι όλη αυτή η στρατηγική της κλιμάκωσης και της όξυνσης δεν της έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή, αντί να κερδίζει έδαφος στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι χάνει διαρκώς έδαφος στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Είναι σε μια σύγκρουση με όλους. Ναι, και αυτή η σύγκρουση, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και η Τουρκία πρέπει να καταλάβει και να μην μπλέκει την σκιά της με το πραγματικό της μπόι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη εχθές πήρε μια σαφή θέση για όσα συμβαίνουν σε σχέση με την Τουρκία. Και εδώ θέλω να κάνω και ένα παραπάνω σχόλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει το διαιτητή. Οποιαδήποτε διμερής διαφορά της Ελλάδας με οποιαδήποτε χώρα είναι ταυτόχρονα και θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς είμαστε μέλη της Ένωσης και τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ένωσης. Επομένως, στην πράξη, βέβαια, δεν το βλέπουμε πώς εκφράζεται αυτό που λέτε. Βεβαίως και εκφράζεται. Διότι εδώ είδαμε τον ΝΑΤΟ να λέει: παιδιά, βρείτε τα μεταξύ σας. Με η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει παρέμβει ακόμα, αν εξαιρέσω τον πρόεδρο Μακρόν. Εδώ μιλάμε. Σωστά τα μα τι λέτε τώρα. Τι έχουμε λέτε? Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρεμβαίνει
και μιλά για μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας και μέσα σε αυτό το κείμενο. Αυτή τους αυτό που λέμε. Μα, δεν τους νοιάζει τους Τούρκους αυτό που λέμε. Μην το, και που λένε οι Ευρωπαίοι. Μην το είναι μακριά αυτό, αυτό με τέτοια σιγουριά, διότι το γεγονός ότι έχουμε μια τέτοια αντίδραση της τουρκικής πλευράς τόσο επιθετική ακριβώς μετά τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και ακριβώς μετά το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι σημαίνει, κύριε Οικονόμου, ότι προφανώς ίδρωσε το αυτί τους. Mm-hmm. Το γεγονός ότι αντιδράσανε με τον τρόπο που αντιδράσανε για λόγους που έχουν να κάνουν με το γόητρο ή με την εσωτερική πολιτική του σκηνή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν είδαν, δεν διάβασαν και δεν κατανοούν ότι πολιτικά αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο διεθνών σχέσεων βρίσκονται εξαιρετικά απομονωμένοι. Σχέση με την Ελλάδα συνεχίζουν, κύριε Υπουργέ, τις ακρότητες. Χθες αυτό που έγινε με τον Πρωθυπουργό στη Ρο και την παρενόχληση του αεροσκάφους του Πρωθυπουργού. Εγώ θα έλεγα να μην. Εγώ θα έλεγα. Βεβαίως είναι πρόκληση. Εγώ θα έλεγα όμως να μην. Ότι θα πρέπει και στην Ελλάδα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και η πολιτική ηγεσία και οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις να θέτουν το ζήτημα με μια μεγαλύτερη ποιότητα καθώς και ψυχραιμία, καθώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα λόγο να ανεβάζουμε τους τόνους. Αυτό το οποίο έγινε χθες ήταν ότι ζητήθηκε ένα σχέδιο πτήσης, αμέσως σηκώθηκαν ελληνικά μαχητικά και τα τουρκικά μαχητικά, τα οποία πρέπει να επενθυμίσω ότι δεν είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο, αποχώρησαν. Άρα λοιπόν δεν υπήρξε στην πραγματικότητα περιστατικό παρενόχλησης. Μέσα στον εναέριο χώρο εννοείται. Ότι επιχείρησαν να το κάνουν και το δεν έκαναν. Επιχείρησαν να κάνουν κάτι. Αυτό το οποίο είπαν ήταν ότι ζήτησαν από το ελικόπτερο αυτό. Είναι πρόκληση, είναι πρόκληση το γεγονός ότι ζητούν από το, από το ελικόπτερο τον στο οποίο... Να αποχωρήσει από τον αεροπλάνο. Όχι, όχι. Δεν ζήτησαν να αποχωρήσει. Ζήτησαν σχέδιο πτήσης. Ναι, ναι. Αυτό ζήτησαν χθες. Ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πρασηκώθηκαν τα ελληνικά μαχητικά. Το περιστατικό έληξε. Ωστόσο, εγώ επιμένω ότι από τη δική μας πλευρά χρειάζεται να αντιδρούμε με ψυχραιμία. Χρειάζεται να εκμεταλλευτούμε τις διεθνείς μας συμμαχίες. Να σας πω και κάτι για το ΝΑΤΟ, επειδή δεν πρέπει να αφήνονται πράγματα αναπάντητα. Το ΝΑΤΟ δεν είναι το φόρουμ στο οποίο θα επιληθούν οι διεθνείς διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, Ελλάδας Τουρκίας ή άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία στρατιωτικού χαρακτήρα και δεν έχει ούτε αρμοδιότητα ούτε λόγο στην επίλυση των διμερών διαφορών μεταξύ των κρατών. Επομένως, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ προφανώς θα πει ότι δεν θα επιλύσω εγώ ως ΝΑΤΟ ή ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τις διμερείς διαφορές. Ορθώς το λέει. Δεν είναι το φόρουμ επίλυσης των διαφορών μας με την Τουρκία. Υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία Γιλντρίν Τσίπρα. Αργότερα μάθαμε ότι υπήρξε και η επικοινωνία του κυρίου Ακάρ με τον κύριο Αποστολάκη. Οι διάβλοι επικοινωνίας λειτουργούν αυτή την περίοδο. Οι διάβλοι επικοινωνίας βεβαίως και είναι ανοιχτοί. Βεβαίως και είναι ανοιχτοί. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία. Είναι δυνατόν να μην διατηρούμε επικοινωνία σε διπλωματικό και σε πολιτικό επίπεδο. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Η ενημέρωση. Φυσικά, από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον. Όταν λένε τα ίμια. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν βεβαίως προκλήσεις, υπάρχει βεβαίως μια ρητορική όξυνση. Ωστόσο, δεν είμαστε σε ένα σημείο ψυχρότητας των σχέσεων όπου η. Επομένως υπάρχει επικοινωνία και νομίζω ότι είναι χρέος της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να διατηρεί αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας, να προσπαθεί να κατεβάζει τους τόνους, να μην οξύνει την ίδια στιγμή βεβαίως να υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία και με τον πιο σαφή τρόπο ότι τετελεσμένα στο Αιγαίο υπάρχουν, τα σύνορα του Αιγαίου είναι αδιαμφισβήτητα, καθορίζονται και κατοχυρώνεται η εδαφική μας κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου με βάση το διεθνές δίκαιο. Και πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν γκρι ζώνες. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι εντός ορισμών. Κύριε Γιάννη, μετά τις θα μας απαντήσετε και για την ιστορία των δύο Ελληνών στρατιωτικών που κρατούνται για 50 σχεδόν ημέρες στις φυλακές της Αδριανούπολης. Πρώτα μια σύντομη. Να μιλήσουμε όμως και για άλλα πράγματα. Για την οικονομία έχουμε τόσα πράγματα.